Εκτός τούτου όμως, αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν και με επικίνδυνα θέματα που αφορούν ακόμα και την εξωτερική μας πολιτική. Το να δώσει λόγου χάρη σε χρήση ένα τζαμί, το πρώην αρχαιολογικό μουσείο, σε χρήση για τζαμί, και να ζητάς γι' αυτό την έγκριση ενός ανθρώπου που δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Άλλο θέλω να πω. Ακούστε με λιγάκι. Είστε δικαίωμα... συνήγορος του κ. Μπουτάρη. Όχι, δεν είμαι συνήγορος του κ. Μπουτάρη. Είμαι με τους, με όλους με τους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και έχουν άλλο δικαίωμα να ασκούν τις θρησκευτικές τους ελευθερίες. Θέλω να πω. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ. Μπουτάρη. Η Ισλαμοφοβία αυτή τη στιγμή είναι οι μεγάλοι μετανάστες. Το μεγάλο χτύπημα που φυσικά και οι μετανάστες δικαίωμα να χτίσουν το τζαμί τους οι ίδιοι με δικά τους χρήματα. Και να κάνουν, για να ανατρέπουν εκεί τον Θεό που πιστεύουν. Δίνοντας τόσο σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές έναν εθνικιστικό τόνο. Θα σας αφήσω να ολοκληρώσω, αλλά να απαντήσετε και επ' αυτού του ερωτήματος. Δίνεται έναν εθνικιστικό τόνο σε αυτές τις εκλογές. Βεβαίως, δεν φοβάμαι. Τα εθνικά ζητήματα είναι αρκετά, ωστόσο, για να εκλέξουν δήμαρχο. Συγγνώμη, τα εθνικά ζητήματα είναι αρκετά για να εκλέξουν δήμαρχο. Βεβαίως και είναι. Βεβαίως και είναι. Και πρέπει να είναι. Μα φυσικά. Μα τι υπερασπιζόμαστε. Αυτό ανοίγει το δρόμο. Εδώ υπερασπιζόμαστε τη Χρυσή Αυγή. Αυτό ανοίγει το δρόμο. Ναι, υπάρχουν και οι φασίστες με τα γραμμάτια. Τι να κάνουμε τώρα. Τη Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη, τη αλλά... φέρανε, εδώ που τη φέρανε οι αποκλεισμοί. Όπως και σήμερα είναι αποκλεισμένοι από αυτό το πάνελ. Ήταν 11 συνδυασμοί, κυρία Μουστάκα, οι οποίοι εξέλεξαν. Κάθε άλλο. Λοιπόν, κάθε άλλο. Κατάκτηση του κινήματος είναι. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι εδώ σήμερα. Να ήρθαν οι αποναζί. Την ναζιστική εκδοχή του εθνικισμού, τα κόμματα σαν και εσάς την φέρανε. Την ανέδειξαν οι αποκλεισμοί. Και η πολιτική των κυβερνήσεων και η ρατσιστική πολιτική της Ευρώπης Φρούριου που δολοφόνησε 22 μετανάστες χτες στη Σάμο. Τέτοια εγκλήματα κάνει ο καπιταλισμός και ανοίγει τα δρόμια. Εγώ απλώς, κύριε Κουριανίδη, θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε, να επισημάνω απλώς ότι δεν ήταν απλώς η βούληση της δημοτικής τηλεόρασης να μην παρίσταται απόψε εδώ εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Είναι και οι νομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε έλεγχο. Κάνουν τα ίδια λάθη. Αυτοί οι οποίοι εξέθρεψαν τέτοια φαινόμενα. Με τον αποκλεισμό τους από το δημόσιο διάλογο, ναι. Εξακολουθούν και κάνουν τα ίδια λάθη. Απλώς να σημειώσω ότι εκκρεμεί ακόμη η συμμετοχή του κυρίου Μαθηδόπουλου σε αυτές τις εκλογές από τον Άριο Πάγο. Και δυστυχώς θα θερήσουν ανεμοστρόβιλους. Κύριε Ρακά, πάμε γρήγορα, πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να οδηγήσετε τον πατριωτικό λόγο, εσείς και όλοι όσοι συμπεριφέρονται έτσι. Κύριε Κουριανίδη, παρακαλώ πολύ να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Μιλάτε όλοι μαζί και δεν ακούγεστε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρακά.